χαλιά του στον εισαγγελέα. Δεν χρειάζεται ούτε κόκκινα χαλιά ούτε τίποτα. Όχι, είναι προφανές ότι γι' αυτό μπήκαν οι ποινικοί εισαγγελείς, οι ποινικοί ανακριτές που. Εξεταστούν τα πάντα. Λοιπόν, μένουμε όπως είμαστε, παιδιά, να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Κοκαράκη, τον οικονομολόγο, για να συζητήσουμε και μαζί του τα δεδομένα. Να το εδώ κοντά μας. Γεια σας, κύριε Κοκαράκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ που με έχετε στην εκπομπή σας. Πώς βλέπετε να λειτουργεί το σημερινό σύστημα, η πρώτη μέρα σήμερα που είναι κρίσιμο τεστ για την Κύπρο, κύριε Κοκαράκη? Και το οποίο, κύριε Κοκαράκη, είναι και ένα πρωτοφανές περιβάλλον για χώρα μέλος της Ευρωζώνης. Έτσι, περιβάλλον στο οποίο είναι περιορισμένες οι συναλλαγές, οι τραπεζικές συναλλαγές, είναι περιορισμένη η διακίνηση χρήματος, είναι περιορισμένες οι αναλήψεις, δηλαδή σε μια ένωση οικονομική η οποία έχει δομηθεί πάνω στην ελευθερία της διακίνησης των προϊόντων και των αγαθών και, και του χρήματος. Αυτό για πρώτη φορά ισχύει. Πώς θα λειτουργήσει? Σίγουρα. Είναι πρωτόγνωρο, πρωτάκουστο. Καταρχήν αντιτίκεται στις βασικές προτάσεις και θεμελιώδη δεδομένα του καπιταλισμού του ίδιου. Διότι αναρωτιέμαι αν είμαστε όντως μέσα στο ευρώ. Διότι αν έχει συναλλαγματικούς περιορισμούς, αυτό τα έχουν κράτη όπως το Πακιστάν, όπως η Αίγυπτος, οι οποία έχουν τοπικά νομίσματα και προσπαθούν να διασφαλίσουν κάποια πράγματα. Αυτή δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Μα γι' αυτό και λένε πάντως ότι δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ αυτό, παρά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για να διασφαλιστεί το σύστημα, να θωρακιστεί εν πάση περιπτώσει και να προχωρήσουν στη συνέχεια σε αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Αλλιώς δεν μπορεί να κρατήσει για καιρό. Ναι, αυτό πολύ φοβάμαι όμως, ενώ εμείς είχαμε έρθει με μια πάρα πολύ συγκροτημένη πρόταση και από την 5η 21η Μαρτίου είχαμε εκπονήσει σχέδιο για την επόμενη μέρα με 15-16 σημεία που δυστυχώς σε αυτό το στάδιο είναι εμπιστευτικό, αλλά στο μέλλον πιθανόν να το δημοσιεύσουμε. Ναι. Είχαμε ήδη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δώσει όλες εκείνες τις προτάσεις που θα μας έβγαζε ισχυρούς την επόμενη μέρα σε αυτή την οδύνη. Ποιοι είχατε καταθέσει αυτές τις προτάσεις και λέτε εμπιστευτικού χαρακτήρα? Ναι, κοιτάξτε, είμαστε μία ομάδα καταρχήν οικονομολόγων, επιχειρηματιών και ούτω καθεξής, η οποία είχαμε πει μια πάρα πολύ απλή πρόταση, εάν πρέπει δυστυχώς να συμβιβαστούμε και να πάμε σε bail-in. Και όποιος δεν ξέρει τι είναι bail-in, δηλαδή να βρούμε κάποιους χώρους εσωτερικά από την Κύπρο. Αυτό που είχαμε πει... Αν έχετε τον ήχο ανεβασμένο, χαμηλώστε το λίγο, σας παρακαλώ, κύριε Κοκαράκη. Χαμηλώστε λίγο τον ήχο στο Skype, κύριε Κοκαράκη. Δεν μπορούμε να τιμολογήσουμε τις επιπτώσεις. Εάν με ακούτε τώρα, χαμηλώστε σας παρακαλώ λίγο τον ήχο μέσα από τον οποίο μας ακούτε, γιατί μικροφωνίζει σε εμάς εδώ, δημιουργεί ένα βόμβο που είναι ενοχλητικός και δεν ακούγεστε εσείς καλά, δεν ακούμε τις απόψεις σας. Δεν με ακούτε? Ναι, ναι. Βεβαίως. Ελάτε τώρα, καλύτερα. Ελάτε. Λοιπόν. Άρα, η μεγαλύτερη τέχνη στις διαπραγματεύσεις είναι να κάνεις το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε με μια στρατηγική η οποία δυστυχώς φάνηκε ότι δεν υπήρχε, να έρθουμε και να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτό το οδυνηρό που γίνεται και είναι πρωτόγνωρο, όπως σας έχω πει. Μάλιστα. Η πρόταση βασικά, αν θέλετε να σας πούμε σε δύο γραμμές, έλεγε ότι από τη στιγμή που εμείς οι κάτοικοι Κύπρου και μόνο έχουμε τρεις φορές το συνολικό μας χρέος, δηλαδή οι καταθέσεις στις τράπεζες είναι 42 δις και το συνολικό χρέος της Κύπρου είναι 17 δις, τότε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης θα μπορούσε πριν ανοίξουν οι τράπεζες να μας δεσμεύσει εμάς είτε το συνολικό καταθέσεων αξίας 17,5 δις και μετά να ανοίξει δημόσιο βιβλίο προσφορών που ο κάθε ένας από εμάς, κάθε πιστωτικός λογαριασμός θα μπορούσε να αποταθεί εθελοντικά, το οποίο θα έχει και αρκετά πλεονεκτήματα σε αυτή την οδύνη, επαναλαμβάνω, και εθελοντικά να προσφέρει αυτό που θέλει. Δηλαδή κάποιος που είχε 10 ευρώ να προσφέρει 2, κάποιος που είχε 1 εκατομμύριο να προσφέρει 60.000. Ναι, αυτό δεν γίνεται και τώρα. Με το κούρεμα τι γίνεται? Όχι, είναι υποχρεωτικό και είναι δεδομένο. Και δεν αφορά όμως μόνο τους Κύπριους, γιατί η δική σας πρόταση θα αφορούσε μόνο τους Κυπρίους. Ναι. Μόνο τους Κύπριους, ναι. Και απαραίτητος, αυτό είναι θέμα στρατηγικής αν θέλεις να το ανοίξεις. Απλώς η διαφορά είναι η εξής, ότι θα πηγαίναμε όλοι δύο βήματα πίσω και θα μπορούσε ο ένας να βλέπει στα μάτια των άλλων, να υπάρχει μια κοινωνική συνοχή και να αρχίσουμε από τον ίδιο παρανομαστή, ενώ τώρα με αυτή την απόφαση δυστυχώς, που είναι χειρότερη δυστυχώς από την πρώτη,
θα υπάρχουν κάποιοι νεόπλουτοι και κάποιοι νεόπτωχοι. Γιατί μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Εάν κάποιος... Νεόπτωχοι θα είναι πολλοί, νεόπλουτοι ποιοι θα είναι. Γιατί νεόπτωχοι το καταλαβαίνουμε. Έχει δημιουργηθεί και εδώ μια στρατιά ολόκληρη στην Ελλάδα. Στην Κύπρο ποιοι θα είναι νεόπλουτοι? Παραδείγματος, υπάρχουν δύο ξενοδοχεία και ο ένας ξενοδόχος έχει καταθέσει στην ελληνική τράπεζα 3 εκατομμύρια και ο άλλος ξενοδόχος έχει καταθέσει στη λαϊκή τράπεζα 3 εκατομμύρια. Και αυτός που έχει, αυτός στη λαϊκή που έχει 3 εκατομμύρια απολαμβάνει μια δανειοδότηση 7 εκατομμύρια από την Universal Bank για παράδειγμα. Mm-hmm. Από σήμερα αυτοί τα 3 εκατομμύρια που είχε στη λαϊκή γίνονται 100.000, άρα δεν έχει κεφάλαιο πια. Ναι. Το ανταγωνιστής του που είχε την αντίστοιχη κατάθεση στην ελληνική τράπεζα είναι με 3 εκατομμύρια παραπάνω και έχει ένα σαφέστατο σαγκριτικό πλεονέκτημα. Mm-hmm. Άρα, και να σας πω και κάτι άλλο, αυτό που μας ανησυχεί εμάς είναι ότι λένε, γιατί τα νούμερα είναι συγκεχημένα, δεν υπάρχει διαφάνεια. Λένε ότι θα πληγούν 15.000 ας πούμε καταθέτες. Mm-hmm. Αν υπολογίσουμε ότι η μισή είναι τράπεζες, θα σας κάνω τώρα ένα απλοϊκό συλλογισμό, είναι πολύ πιο περίπλοκος. Ναι. Και από αυτές, ας πούμε ότι, όπως σας είπα, οι μισές είναι εταιρείες και αν θεωρήσουμε ότι από αυτές τις εταιρείες θα πληγούν μόνο το 1 τρίτο, τότε μιλάμε για 2.500 εταιρείες. Αν υπολογίσουμε ότι αυτές έχουν μόνο 2 άτομα προσωπικό, μιλάμε για 5.000 άτομα προσωπικό. Mm-hmm. Αν αυτοί λοιπόν πρέπει να απολυθούν, αυτόματα γυρίζει μπούμεραγκ πίσω στην τράπεζα και στο τραπεζικό σύστημα, γιατί αυτά τα 5.000 νοικοκυριά πιθανόν να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους που εξυπηρετούσαν σήμερα. Άρα έρχεσαι και έχεις άλλο πρόβλημα μετά. Αυτό που έχει αυτά γίνει... Αυτά λέγαμε και εμείς εδώ, ναι, κύριε Κοκαράκη, στην Ελλάδα τα ίδια λέγαμε. Και εφαρμόστηκε το πρόγραμμα και άφησε 1,5 εκατομμύριο τέτοιους που λέτε, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές ανάγκες τους και όχι τα δάνειά τους. Προφανώς και εδώ τα δάνεια σκάνε. Έτσι γίνεται. Μα ακριβώς. Και όπως στην εφορία, όταν πάνε καλά, διεσπείρεται ο πλούτος και πολλές άλλες παραγωγικές ομάδες τον απολαμβάνουν, έτσι όταν κάνεις ένα τέτοιο πράγμα που με το πάτημα ενός κουμπιού και όχι σε βάθος χρόνου έρχεσαι και κάνεις μια διόρθωση, αντιλαμβάνεσαι ότι τα ταλαντεύσεις και mm-hmm. τα σοκ που θα δημιουργούν στην οικονομία είναι ανυπολόγιστα. Και αυτό mm-hmm. εμάς μας ανησυχεί. Διότι... Εσείς θα ήσασταν υπέρ του να βγει η Κύπρος τώρα από το ευρώ σε αυτή τη φάση έτσι όπως είναι τα πράγματα ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όταν διαπραγματευόμαστε, να μας πληρώσουν να φύγουν, να μας δώσουν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Δεν είναι έτσι που διαπραγματεύεσαι. Να μας δώσουν 100 δις να φύγουμε, να αγοράζουν τον πελάτους, να το πούμε λαϊκά, του πεζοδρομίου. Mm-hmm. Έτσι διαπραγματεύεσαι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχουμε πάει σε ένα ιδιάζον καθεστώς που δεν είναι αυτό το ευρώ. Και αυτό μπορεί να μην πάει μια εβδομάδα. Αυτό μπορεί να πάει περισσότερο. Mm-hmm. Και αν πάει περισσότερο, ποια είναι η διαφορά από το να είχες ένα τοπικό νόμισμα? Αυτό όμως, κοιτάξτε, όταν διαπραγματεύεσαι, πρέπει να κάνεις ομάδες εργασίας, να πας μελετημένος, να έχεις διάφορα πλάνα και να έχεις σχεδιασμό. Εάν θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρεις ότι θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Με ποιον τρόπο θα πας και ποιος είναι ο βέλτιστος και πώς θα το διαπραγματευτείς, είναι κάτι άλλο το οποίο θέλει πληροφόρηση. Μάλιστα. Και φάνηκε ότι δεν ήσασταν έτοιμοι. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε στην Κύπρο, τουλάχιστον ούτε πλάνο. Ευχαριστούμε, κύριε Κοκαράκη. Ούτε εσύ ούτε τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοκαράκη. Καλημέρα, κύριε Κοκαράκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας καλημερίζουμε. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Για την ελληνική τράπεζα, Σωτηρή, για την ελληνική τράπεζα. Τίποτα. Δεν υπάρχει, δεν είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα η ελληνική τράπεζα. Όχι. Έτσι δεν είναι. Η ελληνική τράπεζα δεν είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα, άλλωστε δεν ήταν και εκτεθειμένη στα ελληνικά ομόλογα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ποιοι έχουν καταθέσει την ελληνική, τι τράπεζα είναι αυτή? Πώς λειτουργεί? Ό,τι βλέπω έχουν και κάτι δική μας εδώ. Η ελληνική τράπεζα έτσι κι αλλιώς ήταν πιο συγκρατημένη.